Θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στο μεγάλο κεφάλαιο των παγκόσμιων ενεργειακών δρόμων, εσείς πώς εισπράτετε όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και ένα μήνα ουσιαστικά? Έχουμε μια ποιοτική αλλαγή στην τουρκική πολιτική, με επίκεντρο την ενέργεια όμως. Κοιτάξτε, τα εισπράττω όλα μαζί. Είναι η τουρκική επιθετικότητα και ταυτόχρονα η πτώση των τιμών. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα... Ελπίζω να μην είναι η κόκκινη γραμμή Ερντογάν αυτή που χτυπάει. Συγγνώμη. Τι να τα κάνουμε, η ζωντανή εκπομπή τα έχουμε όλα, κύριε Κονοφάγη, δεν πειράζει. Αυτά τα δύο πράγματα είναι, αν θέλετε, τα είχαμε πει 4 χρόνια πριν. Δηλαδή, αν θέλετε, στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων. Το 2009, λοιπόν, είχαν εμφανιστεί τα πρώτα οικόπεδα νότια του Καλεστελόριζο, τα τουρκικά, δημοσιευμένα σε ΦΕΚ τουρκικό. Ήδη αμέσως κάναμε παρέμβαση στο αρμόδιο Υπουργείο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό όχι μόνος μου, το ξέρετε και τον κύριο Φόσκολο και τους άλλους. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό έμεινε σε σκαλένδες. Δηλαδή είχαμε συγκεκριμένη πρόταση να μην αφήσουμε την τουρκική πρόκληση μόνο με προφορικές διαμαρτυρίες. Υπήρχε λοιπόν μια πρακτική παγκόσμια, η οποία τι είναι. Άλλες χώρες επικαλύπτουν με αντίστοιχους χάρτες οικοπαίδων της χώρας τους, τους προκλητικούς χάρτες των άλλων. Δηλαδή επικαλύπτουν με οικόπεδα δημοσιευμένα στο δικό τους ΦΕΚ το οικόπεδο το οποίο έβγαλε ο άλλος σε ένα χώρο διεκδικούμενο. Δηλαδή αυτό έμεινε στα σκαλένδες. Δηλαδή δεν έγινε καμία προσπάθεια δημοσίευσης ελληνικού χάρτη, αντίστοιχου ελληνικού χάρτη, που να λέει ότι διεκδικούμε την περιοχή. Αποτέλεσμα, τώρα θα δείτε ότι δεν αποκλείεται να δούμε αργότερα και γεωτρύπανο μέσα στους χώρους που οι Τούρκοι διεκδικούν. Κύριε Κονοφάγη, σας κάνει εντύπωση ότι αυτό το περίφημο κόκκινο βιβλίο, το οποίο έχει συμπληρώσει πια του Εθνικού Συμβουλίου της Τουρκίας, βάζει στο τραπέζι των αποφάσεων ένα κοινό σχεδιασμό για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο? Βεβαίως, και κοιτάξτε να δείτε, έχουν συγκεκριμένη στρατηγική. Έχετε ρωτήσει ποτέ κανέναν της κυβέρνησής μας αν έχουν συγκεκριμένη στρατηγική? Εγώ δεν έχω δει, δηλαδή έχω προσπαθήσει, μάλιστα η πρώτη πρόταση, αν θέλετε, που είχαμε κάνει τότε σαν επιτελείο, γιατί κληθήκαμε να πούμε την απόψή μας, είναι να δημιουργηθεί ένα, όπως έχουν οι άλλες χώρες, έχει ο πρόεδρος Ομπάμα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ένα επιτελείο το οποίο συμβουλεύει και διαμορφώνει ενεργειακή πολιτική σε μόνιμη βάση, όχι προσώπων μόνιμη βάση, κύριε Σαχένη, όχι προσώπων, μόνιμη βάση θεσμική, η οποία θα λέει ότι, ορίστε, πρέπει να διαμορφώσουμε αυτή τη στρατηγική. Λοιπόν, αυτό είναι η κατάρα στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εδώ συναντάμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν συζητάμε για αυτό για το οποίο υποτίθεται ανακοινώνυμο ότι συναντιόμαστε, τα μείζωνα εθνικά ζητήματα. Θεωρείτε, με βάση τη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, ότι έχουν πάτημα αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, να το πω πιο λαϊκά, τους παίρνει ή προσπαθούν απλά να δηλώσουν ότι είμαστε εδώ κι εμείς που δεν μας παίζεται εδώ και 3 χρόνια με άξονα την Κύπρο? Κοιτάξτε, είναι εκτός διεθνούς, αν θέλετε, πρακτικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία αυτό που κάνει δεν είναι μόνο έξω από κάθε διεθνή πρακτική, αλλά ταυτόχρονα έξω και από διεθνή νομιμότητα. Αλλά προσέξτε, η Τουρκία είναι στις 20 πιο ισχυρές οικονομικά χώρες. Σωστό. Έτσι είναι. Λοιπόν, σε αντίθεση με εμάς, οι οποίοι είμαστε, να πω τη λέξη, τη λαϊκή άφραγγη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζούμε μια επιθετικότητα η οποία έχει αποπίστευση στην οικονομική ισχύ. Και όπως βλέπετε, όλοι οι Ευρωπαίοι που αυτή τη στιγμή έχουν οικονομικά προβλήματα δεν παίρνουν θέση τόσο σαφή. Δηλαδή είμαστε σε μια, θα έλεγα ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε συμμάχους. Ευτυχώς υπάρχουν οι τζιχαδιστές που εμφανίστηκαν και αυτό μας βοηθάει. Ευτυχώς το λέτε βέβαια μέσα εισαγωγικά, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ό,τι χειρότερο παγκοσμίως είναι οι τζιχαδιστές. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή όμως μας βοηθάει
ευτυχώς θα έλεγα, να έχουμε κάποιους κατά λάθος συμμάχους. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το καμβά, γιατί θα το ανοίξουμε μετά το παράθυρο. Αυτή λοιπόν η έξαρση τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά τη γνώμη σας, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο τυχαίο περιστατικό, αλλά έχει μια ευρύτερη στρατηγική αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας στη Μεσόγειο. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Βεβαίως. Βεβαίως. Πείτε μου κάτι τώρα. Αυτό που εμφανίζεται ως καινούριο, δηλαδή ότι τα τουρκικά Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από δημοσίευσεις χαρτών, εσείς μας λέτε ότι αυτό γίνεται από το 9, το 10, το 11, το 12. Απλά να έχουμε νεότερες δημοσίευσεις διαρκώς. Αυτό γίνεται? Ακριβώς. Δύο ΦΕΚ, το 2009 και 2012, το πρώτο ΦΕΚ νότια του Καστελόριζου και το 2012 η κόπεδα νότια της Ρόδου. Όλα αυτά χωρίς απάντηση, παρά μόνο προφορική και αόριστη ελληνική. Και οι χάρτες της Τουρκίας έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν κοινοποιηθεί και στον ΟΗΕ. Α, έχουν κοινοποιηθεί και στον ΟΗΕ. Βεβαίως. Ενώ εμείς αντιστοίχως δεν έχουμε κάνει κίνηση, λέτε. Έχουμε κάνει κινήσεις, αλλά δεν έχουμε κάνει, αν θέλετε, κινήσεις σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Δεν έχουμε δηλαδή ένα επιτελείο που να αντιμετωπίζει βάσει της διεθνούς πρακτικής ό,τι γίνεται, ό,τι κάνουν οι άλλες χώρες. Εννοώ για να υπάρχουν τα αντίστοιχα ντοκουμέντα όταν έρθει η ώρα της διαιτησίας, κύριε Ζαχίνη. Θα έρθει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος και ότι θα υπάρξει κάποια διεθνής διαιτησία στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου, νομίζω, ή της Χάλης, αλλά μάλλον του Αμβούργου. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ντοκουμέντα, χαρτιά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τα προφορικά. Προφορικές διαμαρτυρίες δεν πιάνονται στα δικαστήρια. Σωστό. Έχω υπόψη μου, κύριε Κονοφάγε, και θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Τον Ιούνιο του 2011 το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας προσθέτει με ΦΕΚ, παρακαλώ, δύο οικόπεδα τα οποία εισέρχονται στην περιοχή νότια από το Καστελόριζο, ναι, το οποίο σύμφωνα με τους τουρκικούς αυτούς χάρτες και απόψεις δεν διαθέτει ΑΟΖ. Έρχονται μετά νέες δημοσιεύσεις τον Ιανουάριο του 2012 και τον Νοέμβριο του 2013, κατά τις οποίες προστίθενται συνολικά 8 νέα οικόπεδα, τα οποία εισέρχονται σε μια συνολική έκταση 42.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων εντός της ελληνικής ΑΟΣ, προσέξτε τώρα, αμφισβητώντας πια όχι μόνο το Καστελόριζο, αλλά και μεγαλύτερα νησιά ως προς την ΑΟΣ τους, Ρόδο, Κάρπαθο και φτάνει και εδώ κοντά μας, Κάσο. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό όπως το λέτε ακριβώς είναι. Και θα σας έλεγα, δεν τα προλαμβάνουμε. Τρέχουμε από πίσω από τα γεγονότα, όπως βλέπετε. Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος, να μπει σφήνα ακόμη και στην συνορεύουσα ΑΟΣ Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου και στην ουσία ο γείτονας της ΑΟΣ από την Κρήτη να είναι η Τουρκία? Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή θέλουν, και πολύ σωστά, η επιθετικότητα η τουρκική οφείλεται στο ότι βλέπουν κάποια πιθανότητα διαμόρφωσης τριπλού σημείου με βάση το Καστελόριζο, Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδος. Mm-hmm. Το οποίο το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ξέρετε, έχει αρνηθεί το τριπλό σημείο που είχε ήδη συμφωνήσει η Αίγυπτος το 2009, νομίζω. 9, σωστά. Άρα λέτε ότι σπέβδουν αυτοί να καλύψουν το κενό που βλέπουν ότι πάει να δημιουργηθεί. Ακριβώς. Σπέβδουν να προλάβουν και με όποια δυνατότητα διαπραγματευτική και με επιθετικό τρόπο να φέρουν στο τραπέζι, δηλαδή, την Κύπρο και εμάς, ώστε να συμφωνήσουμε κατά κάποιο τρόπο κάποια δυνατότητα να πάρουν κάτι παραπάνω από το διεθνές δίκαιο. Αυτό σκέφτονται, φαντάζομαι. Πείτε μου τώρα κάτι. Αυτά όλα πώς συνδέονται με αυτή τη σημαντική μείωση των τιμών πετρελαίου? Καταρχήν υπάρχει ένα παράδοξο, έτσι. Σε μια γενικευμένη παγκόσμια κρίση με θερμά πυρήκαυστα σημεία, φτάνοντας από τη ζώνη του Μαγκρέμπ και φτάνοντας μέχρι τη θάλασσα της Νοτιού Κίνας, θα περίμενε κανείς να ανεβαίνει η τιμή. Η τιμή πέφτει. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο σημαντικά δεδομένα. Υπάρχει μια οικονομική κρίση και ας ελπίσουμε να είναι συγκυριακή, αλλά μάλλον φαίνεται θα διαρκέσει μια εφταετία. Η οικονομική κρίση έχει μειώσει τη ζήτηση. Δεύτερον, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση παραγωγής εσωτερικά στην Αμερική, η οποία θα την κάνει αυτάρκη κάποια στιγμή και με σχεδόν μηδενικές εισαγωγές το 2019. Άρα υπάρχει μια τάση, οικονομική κρίση ταυτόχρονα με
μείωση της παραγωγής του ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ συνεχίζει αμέριμνα γιατί θέλει να πέσει η τιμή, και ο ΟΠΕΚ θα ήθελε να πέσει η τιμή επειδή το σχιστολιθικό είναι ακριβή η παραγωγή του. Δεν θα το πετύχει όμως, κύριε Σακίνη, γιατί το κόστος στην Αμερική είναι γύρω, δεν ξεπερνάει τα 50 δολάρια το βαρέλι, άρα δεν θα πιστεύω να πέσει χαμηλότερα από 75 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή με το ισχύον αξία του δολαρίου. Άρα μάλλον δεν θα πετύχει ο ΟΠΕΚ, αν θέλετε, να σταματήσει την ανεξαρτησία την ενεργειακή των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι τα πράγματα. Είναι μόνο αυτό ή αυτή η πτώση, η διατήρηση, εν πάση περιπτώσει στα 80 δολάρια το βαρέλι, δημιουργεί σιγά σιγά, με βάση και την αυτάρκεια των Ηνωμένων Πολιτειών, συνθήκες οικονομικής ασφυξίας σε παραγωγές χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Βενεζουέλα? Βεβαίως, είναι και αυτός ένας παράγοντας που δεν νομίζω ότι γίνεται εξ επίτηδες, διότι κάθε χώρα, όπως και εμείς, θα θέλαμε να έχουμε την αναξαρτησία μας στην ενέργεια, και έτσι δεν είναι? Σωστό. Άρα είναι μια συγκυρία η οποία είναι θετική για την Ελλάδα στην ουσία, όσον αφορά, γιατί οι τιμές του πετρελαίου πέφτοντας θα κατεβάσει το κόστος των εισαγωγών στην Ελλάδα, άρα θα διευκολύνει την οικονομία της όπως και άλλες χώρες. Το άσχημο, κύριε Σαχίνη, είναι για νότια της Κρήτης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν εμείς η ομάδα μας έλεγε το 2010 στο Υπουργείο συγκεκριμένα ότι θα πρέπει άμεσα να ανοίξουν οι περιοχές νότια της Κρήτης, επειδή είχαμε και τις πρώτες επιτυχίες του Ισραήλ, για να υπάρξει συνέργεια ενεργειακή και ταυτόχρονα να μην κάνουμε σεισμικά όπως φέραμε τον εργολάβο, έλα εδώ κάνα δύο χρόνια να περάσουμε όλοι παρέα αμέριμνα να κάνουμε σεισμικά και έπειτα να δώσουμε παραχωρήσεις. Είχαμε προτείνει να δοθούν παραχωρήσεις αμέσως σε εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τα δικά τους σεισμικά, κύριε Σαχίνη, και να προχωρήσουμε έτσι το συντομότερο δυνατόν, όταν η τιμή του πετρελαίου, κύριε Σαχίνη, πριν 4 χρόνια ήταν 120 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, άρα χάθηκαν 4 χρόνια, το είχαμε πει, αν θέλετε, πριν ένα χρόνο μαζί στο ραδιόφωνο, ότι χάθηκαν 3 χρόνια, τώρα είναι 4 και πάμε για το 5ο, γιατί για να γίνει ο γύρος παραχωρήσεως νότια της Κρήτης δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα η προκήρυξη, κύριε Σαχίνη. Θα χρειαστεί ένα χρόνο να γίνουν συμβάσεις, 6 μήνες για τις προσφορές, είναι 6 μήνες για πραγματεύσεις, ένα χρόνο. Πάμε 5 χρόνια καθυστέρηση, άρα έχουμε χάσει 5 χρόνια και με τις χαμηλές τιμές πετρελαίου, σας παρακαλώ σημειώστε, έχω αμφιβολίες μεγάλες ότι θα έρθουν μεγάλες παίχτες νότια της Κρήτης. Μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος δεν είναι σοβαρός, αλλά σοβαροί παίχτες δυστυχώς χάσαμε πολύτιμο χρόνο, κύριε Σαχίνη. Λέτε δηλαδή ότι ο μεγάλος παίχτης σε σχέση με τα έξοδα που έχει να κάνει στην περιοχή νοτίως της Κρήτης και σε σχέση με τις τρέχουσες διεθνώς τιμές του πετρελαίου που καθεύδουν, δεν το συμφέρει, του είναι ασύμφωνο. Ακριβώς, δηλαδή δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι το ρίσκο, η τιμή να μείνει χαμηλά πολλά χρόνια. Άρα αυτό σημαίνει πολύ μειωμένο κέρδος γι' αυτό, μεγάλο ρίσκο, γιατί οι επενδύσεις που θα κάνει μπορεί να μην βρει, οπότε μπορεί να τις χάσει, άρα θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι πιθανώς υπάρχει μια ανωδική τάση στο μέλλον. Άρα θα πει, θα δώσω προσφορά η ενότητα της Κρήτης σε 5 χρόνια ή σε 7 χρόνια. Άρα δυστυχώς χάσαμε, κατά τη γνώμη μου, πολύτιμο χρόνο. Άρα αυτό που μας κατατρέχει ως χώρα, αυτές οι αναβλητικότητες και οι καθυστερήσεις και οι προχειρότητες πολλές φορές, συμβαίνει και εδώ, στο ενεργειακό, μου λέτε, ουσιαστικά. Κύριε Σαχίνη, εδώ δεν θα έλεγα ότι το Υπουργείο έχει απόλυτα άδικο. Θα έλεγα το εξής. Εγώ θα παίρνα το ρίσκο να φέρω μεγάλες εταιρείες νότια της Κρήτης και να κάνουν αμέσως σεισμικά. Το Υπουργείο λέει το εξής. Θέλω να κάνω τα δικά μου σεισμικά και να ελέγχω εγώ την κατάσταση. Αλλά κοιτάξτε, όταν έχει ένα επιτελείο που δεν έχει δουλέψει ποτέ σε μεγάλες εταιρείες, γύρω το Υπουργός, πώς θα ελέγξει? Ακόμα και να έχει τους Νορβηγούς και ακόμα να έχει τα σεισμικά στο σιρτάρι του και να ελέγχει την κατάσταση. Καλύτερα να είχε φέρει εταιρείες και να είχαν κάνει σεισμικά και ας είχε μικρότερο έλεγχο, αλλά θα είχαμε ήδη κοιτάσματα, κύριε Σαχίνη, θα είχαμε ήδη κοιτάσματα νότια της Κρήτης, θα έλεγα τώρα ή τον επόμενο χρόνο.
Εδώ υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε καν ενεργειακό πλούτο, σας θυμίζω εγώ κύριε Καρφαλή. Βεβαίως λέγανε ότι δεν έχουμε τίποτα και ποιοι είναι αυτοί οι ανεκδίγητοι ή αν θέλετε οι γραφικοί που λένε ότι έχουμε. Ωστόσο επανέρχομαι και σας ρωτώ γιατί βλέπω ότι έχετε μία προβολή και έχετε άμεση γνώση στο τι γίνεται σε όλο τον κόσμο των υδρογονανθράκων. Αν πάμε σε μία πολιτική μιας επταετίας, χοντρικά το λέω εγώ, με σχετικά χαμηλές τιμές, αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη μου, κύριε Κονοφάγη, και έχετε μια τέτοια κόσμο αντίληψη, ότι αλλάζουν πολλά δεδομένα παγκόσμια. Δηλαδή χώρες οι οποίες είναι κινητήριοι μοχλοί πετρελοπαραγωγή, αλλά με αυτό που εισπράττουν από την παραγωγή και διάθεση πετρελαίου ανορθώνουν οι οικονομίες, θα έχουν προβλήματα. Βεβαίως, διότι είναι και οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί επίσης αρκετά δύσκολες για τις εταιρείες. Άρα πολλές εταιρείες ή θα αποσυρθούν από ορισμένα κράτη, ή η παραγωγή που έχουν προβλέψει ορισμένα κράτη ότι θα ανέβει και θα έχουν έσοδα, όπως μου είπατε πριν η Ρωσία. Mm-hmm. Η Ρωσία πρέπει να κάνει νέους σχεδιασμούς αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη. Επίσης και εμείς, εγώ αν ήμουν αυτή τη στιγμή στο αρμόδιο Υπουργείο μαζί σας, θα λέγαμε το εξής: καλύτερα να, να ξανακάνουμε το διαγωνισμό νότια της Κρήτης με διπλάσια οικόπεδα, διότι το μέγεθος των οικοπέδων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν οι τιμές είναι χαμηλές. Θα πρέπει να δώσετε κάτι μεγαλύτερο να είναι πιο ελκυστικό από το ότι οι τιμές θα είναι χαμηλότερες. Άρα όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι το οποίο για να έχει επιτυχία πρέπει να υπάρχουν και στρατηγικοί και σχεδιασμοί και αναθεωρήσεις σχεδιασμών ανάλογα με το τι συμβαίνει στην αγορά. Είναι δηλαδή, λέτε, κάτι που διαμορφώνεται διαρκώς και χρειάζεται μια ευελιξία. Ακριβώς. Να έχεις μια στρατηγική μένα, αλλά με ευελιξία στρατηγική. Ακριβώς. Εδώ έχω ένα ακροατή, ο οποίος σας στέλνει την καλημέρα του. Σας παρακολουθεί, λέει, στενά και σας διαβάζει πολλές φορές. Θέλει όμως να σας ρωτήσει το εξής. Πώς είναι δυνατόν, λέει, μια χώρα όπως η Τουρκία, που δεν αποδέχεται για την ώρα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, να έχει βγάλει χάρτες με ΑΟΣ που στην ουσία καλύπτει την ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ, καλύπτει την ΑΟΣ του Καστελορίζου, του Ισρόδου, της Κάσου, να τα έχει στείλει στον ΟΗΕ, και εμείς που έχουμε υπογράψει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας να μην έχουμε καν κάνει ανακήρυξη και οριοθέτηση ΑΟΣ. Αυτά είναι μια επιλογή, κύριε Κασίνη, γιατί... Μακάρι να ήμουν ο κύριος Κασίνης, δεν είμαι. Συγγνώμη, γιατί μιλούσαμε χτες με τον Σόλωνα τον Κασίνη, συγγνώμη που το λέω αυτό. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ορισμένα ρίσματα, γιατί και άλλες χώρες όπως το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή της θάλασσας, αλλά με την Κύπρο υπέγραψε με βάση το διεθνές δίκαιο παρά ότι δεν το έχει υπογράψει. Σωστά. Έτσι, η Τουρκία αυτή τη στιγμή στηρίζεται ότι, λέγοντας ότι εντάξει, οι άλλες χώρες, 170 χώρες πόσες είναι, έχουν υπογράψει το 160 νομίζω το διεθνές δίκαιο, εγώ εξακολουθώ να επιμένω, επειδή έχω πολύ μεγάλες μήκος αχτών, να θεωρώ ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια διαφορετική συγκυρία. Και όπως ξέρετε, ορισμένα το διεθνές δικαστήριο έχει ήδη στις αποφάσεις του δεν αποδέχεται μέχρι τώρα στις διαφορές μεταξύ κρατών που έχουν ήδη υπογράψει το διεθνές δίκαιο, παρά τα αυτά δεν το τηρεί κατά γράμμα. Δηλαδή, αν ένα κράτος έχει πολύ μεγάλη αυτογραμμή και έχει να μοιράσει με ένα νησί, ήδη έχει βγάλει αποφάσεις οι οποίες είναι διαφορομήμενες από το ακριβές διεθνές δίκαιο. Σωστό. Άρα βασίζεται σε αυτό. Σου λέει, ας πούμε, εγώ θα πιέσω και ό,τι αρπάξω. Αυτό είναι η ουσία. Είναι όμως ότι αυτοί έχουν στείλει και τις χάρτες τους, όπως μας λέτε εσείς, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την ίδια ώρα που εμείς είμαστε σε προφορικές διαμαρτυρίες. Και μέσα αυτούς τους χάρτες αμφισβητούν την ΑΟΣ του Καστελορίζου, της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου, και τα στέλνουν στον ΟΗΕ. Και εμείς απλά διαμαρτυρόμαστε φωνασκώντας. Να σας κάνω μια πονηρή ερώτηση, διότι έχετε άμεση γνώση του χώρου των εταιριών υδρογονανθράκων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το φοβικό σύνδρομο θα μας στοιχήσει και δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο, θα έλεγα, προσεκτικοί. Δηλαδή θα έπρεπε βεβαίως να κάνουμε τις κινήσεις μας των συμμαχιών όπως πρέπει να γίνουν, και βεβαίως ταυτόχρονα να κάνουμε κινήσεις γραφειοκρατικές πιο επιθετικές.
Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι δεν θα αποκομίσουμε αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε βάσει του διεθνούς δικαίου, έτσι όπως φερόμαστε. Και αν λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε και τον αμερικανικό παράγοντα με υπηρεσίες όπως CIA που στους δικούς τους χάρτες συμπίπτουν με την τουρκική άποψη περί της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΣ. Όχι όπως ήταν πριν, κύριε Σαχίνη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εμφύλιος εσωτερικά, ναι, και στην κυβέρνηση την Αμερικάνικη και στη CIA. Δηλαδή, βλέποντας ότι σε λίγο θα αρχίζουν να τους φάζουν και στην Αμερική, αλλά ίσως και δεν αποκλείται να έρθει και σε εμάς αυτή η ιστορία των τζιχαδιστών, αρχίζουν και ορισμένοι να το σκέφτονται. Δηλαδή, βλέπετε ότι και οι θέσεις της Αμερικής όσον αφορά τη βοήθεια προς την Κύπρο να συνεχίσει τις έρευνές της και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων, δεν είναι αυτή τη στιγμή υπέρ της Τουρκίας. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στην αμερικανική πολιτική. Να μείνω όμως στην πονηρή ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή ΑΟΣ δεν έχουμε ανακήρυξει. Οριοθετήσεις ΑΟΣ δεν έχουμε, ούτε με την Κύπρο, ούτε με την Αίγυπτο. Δεν έχουμε. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε οικόπεδα. Νοτίος της Κρήτης, μικρά μας, είπατε θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερα με βάση την κατρακύλα των τιμών. Το ερώτημα είναι πολύ πονηρό, αλλά έχετε άμεση σχέση, γνωρίζετε καλά το χώρο των εταιριών, των μεγάλων αδελφών και πάει λέγοντας υδρογονανθράκων. Το ερώτημα λοιπόν είναι σαφές. Έχουμε βγάλει οικόπεδα χωρίς ΑΟΣ. Δικαιούνται μελλοντικά οι εταιρείες αυτές να μιλήσουν για έρευνες και άντληση σε διεθνή ύδατα νοτίως της Κρήτης, άρα φοροαπαλλαγές και χαμηλότερο τίμημα προς την Ελλάδα? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, τα ανοίγματα το έχουν κάνει σχεδόν πάρα πολλά κράτη, πάρτε και την Αργεντινή και άλλες, ανοίγεις εκεί που δεν διεκδικεί ο άλλος, ναι, τίποτα. Αλλά δεν έχεις ΑΟΣ όμως. Οπότε εγώ δεν έχει σημασία. Εγώ ρωτώ, γιατί εσείς ξέρετε πώς συμπεριφέρονται οι εταιρείες. Μπορεί να έρθει η μεγάλη αδελφή εταιρεία ΣΕΛ, ας πούμε, και να πει ότι κύριε, εγώ ό,τι κάνω το κάνω σε διεθνή ύδατα. Δεν σας ανήκουν δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτά τα ύδατα. Τι μου λέτε τώρα εσείς, ότι θέλετε και μέρισμα στην περιφέρεια Κρήτης, για παράδειγμα? Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, και το ελληνικό κράτος άνοιξε νότια της Κρήτης χωρίς να έχει συμφωνία με τη Λιβύη. Η ερώτηση είναι πονηρή, την καταλάβατε? Βεβαίως, όχι. Αλλά μπορώ να σας δώσω, ξέρω εγώ, το να μην μακρηγορούμε, αλλά υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα μεταξύ κρατών που δεν έχουν διαμορφώσει τα σύνορά τους. Και έχουν όμως ανοίξει οικόπεδα και από μια μεριά και από την άλλη σε μέρη που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος διεκδικεί. Μάλιστα. Άρα λέτε αυτό ότι ισχύει νομικά, αν θέλετε, και στον ΟΗΕ και αλλού, ότι σε διεθνή ύδατα μπορεί να δώσει παραχώρηση εφόσον δεν υπάρχει διεκδίκηση και παρότι διαπραγματεύεσαι το να φτιάξει σύνορα. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι μια διεθνής πρακτική. Είναι μια διεθνής πρακτική, βεβαίως. Δεν έχει την ελκυστικότητα στις επενδύσεις όταν έχει διαμορφώσει σύνορα. Είναι πολύ. Και δεύτερον, θα αναγκαστείς να διαπραγματευτείς μικρότερα ποσοστά για το κράτος. Είχατε δίκιο σε αυτό. Λέτε λοιπόν ότι δεν ελκυστικό. Ένας παράγοντας είναι αυτός. Ναι, ναι. Το δεύτερος παράγοντας, επειδή είναι διεθνή ύδατα, θα πρέπει και τα δύο μέρη, το κράτος που ανοίγει το οικόπεδο και η εταιρεία, να προστατεύσουν την επένδυση. Άρα υπάρχει, τίθεται και θέμα ασφάλειας. Και θα σας έλεγα ένα άλλο τραγικό γεγονός στην Ελλάδα. Για λόγους ψηφοθυρικούς, τα μελλοντικά έσοδα των κοιτασμάτων, όπως ξέρετε, τα πήγαμε σε ασφαλιστικά ταμεία για να γίνουν πιθανώς και δομημένα ομόλογα που καταστρέψανε τα ταμεία. Αυτή είναι μια κίνηση που έγινε από το αρμόδιο Υπουργείο, δυστυχώς. Θα έπρεπε το αντίθετο, όπως κάνει το Ισραήλ, ένα μέρος των εσόδων να πηγαίνει από τώρα, όταν έρθουν τα έσοδα, στις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Σαχίνη. Πώς θα προστατευτούν δηλαδή? Διότι αν τυχόν η εταιρεία που έρθει να υπογράψει πει ότι εγώ θα βάλω τα έξοδα για να αυτοπροστατευθώ, ναι, θα σας χρεώσει στο μερίδιο που δεν θα πληρώνει στο ελληνικό δημόσιο. Άρα θα πληρώνεις και από πάνω αντί να σου δίνουν λεφτά. Βεβαίως θα πληρώνεις, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Αυτά όλα θα έπρεπε να ήταν μέσα στα στρατηγική, δημοσιευμένα, συζητημένα με τους δημοσιογράφους και με διάφορους επώνυμους από εδώ και 5 χρόνια, κύριε Σαχίνη. Επιμένετε σε αυτό ότι έχουμε χάσει την περίπτωση? Επιμένω σε αυτό, κύριε Εγώ Σαχίνη. Κρατάω το κλειδί που μας είπατε, ότι ναι, είναι μια διεθνής πρακτική και στα διεθνή ύδατα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ταβαντούρια αμφισβητήσεων, όμως απ' την άλλη στα διεθνή ύδατα δεν είναι ελκυστικό επενδυτικά απ' τη μια.
Ακριβώς. Υπάρχει θέμα ασφάλειας από την άλλη και μειώνεται και το ποσοστό κέρδους της χώρας. Ακριβώς. Άρα η χώρα, μου λέτε μαθηματικά, και γι' αυτό το λόγο, όφιλε ήδη να έχει ΑΟΣ. Και επίσημα κατατεθειμένα και οριοθετημένα όπου μπορεί. Ακριβώς. Και αν θυμάστε, μιλούσαν και η Deutsche Bank και εμείς με βάση ότι μας είχαν εισηγηθεί τα διεθνή Ινστιτούτα και την έκθεση που δώσαμε, έτσι. Για 270 δις έσοδα του δημοσίου. Αν αυτή η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί για 15-20 χρόνια, τα έσοδα θα είναι τα μισά, κύριε Σαχίνη, για το ελληνικό δημόσιο, έτσι.